Μήνυση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά των δικαστών που χειρίστηκαν την υπόθεση της μελέτης κατασκευής της ΒΕΠΕ Γρεβενών κατέθεσε ότι η Περιφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας Αντώνης Δασκαλόπουλος. Ο κ. Δασκαλόπουλος επισήμανε ότι προχώρησε στην ενέργεια αυτή γιατί δεν εξετάστηκε από κοινού τόσο η ειδική του αναφορά όσο και οι ανώνυμοι που έγιναν το ίδιο διάστημα στην εισαγγελία Γρεβενών. Όπως τόνισε, εξετάστηκε μόνο η ανώνυμη αναφορά για την οποία απαλλάχθηκαν με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετείων Διοικητικής Μακεδονίας από τις κατηγορίες για τα αδικήματα της απιστίας, της απάτης και της ψευδούς βεβαίωσης τα τέσσερα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Δεν είναι θέμα δικιάς μου μνήμης. Πιστεύω ότι είναι υποχρέωση όλων μας να αναζητήσουμε και να διαφυλάξουμε την περιουσία της περιφέρειας. Μέσα στα περιουσιακά στοιχεία είναι άειλα και υλικά, είναι και η μελέτη. Η συγκεκριμένη μελέτη λοιπόν του ΒΠΕ, η οποία πληρώθηκε από την περιφέρεια με 800.000, πρέπει να είναι στη διάθεση της Περιφερειακής Αρχής. Και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει κατορθωθεί. Άρα λοιπόν, στην υποχρέωση που έχω να ψάξω, να βρω τη μελέτη, έφτασα στον Άριο Πάγο, στον εισαγγελέα, όπου κατήγγειλα την μεθόδευση για μένα της υπόθεσης της μελέτης του ΒΠΕ Γρεβενών. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας, η ανώνυμη αναφορά δεν εμπεριείχε στοιχεία, όπως συμβαίνει με τη δική του αναφορά. Η υπόθεση αυτή αφορούσε τη μελέτη που συνέταξε την περίοδο 2007-2008 η ΑΝΓΡΕ αντί 800.000 ευρώ και η οποία σύμφωνα με το αρχικό κατηγορητήριο δεν είχε παραλυθεί ποτέ από τις υπηρεσίες της πρώην Ομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών. Το 2015, αφού συγκέντρωσα στοιχεία, υπέβαλα μια μηνυτήρια αναφορά στο πρωτοδικείο Γρεβενών, η οποία είχε σχέση με τη μελέτη κατασκευής του ΒΠΕ. Την ίδια εποχή, στο πρωτοδικείο, υπήρχε και άλλη μια καταγγελία, ανώνυμη, χωρίς ιδιαίτερα στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα. Αντί λοιπόν να γίνει μία δικογραφία, να υπάρχει συσχέτιση, έγιναν δύο δικογραφίες για την ίδια υπόθεση, η οποία αφορά την ίδια περίοδο και τα ίδια εμπλεκόμενα πρόσωπα και ακολούθησε η κάθε μία διαφορετική πορεία. Η καταγγελία, η δικογραφία που σχηματίστηκε με βάση την ανώνυμη καταγγελία έφτασε στο εφετείο Κοζάνης και βγήκε μια αθωτική απόφαση. Η δικιά μου επώνυμη καταγγελία για το ίδιο θέμα βρίσκεται ακόμη κάπου στις δικαστικές αρχές. Άρα λοιπόν, για την μία αυτήν συσχέτιση των δύο δικογραφιών που αφορούσαν το ίδιο θέμα, εγώ επέβαλα καταγγελία ενάντια στους δικαστές στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας, Αντώνης Δασκαλόπουλος, κατήγγειλε στο Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τους υπαλλήλους τους ΔΟΕ για το ότι δεν κατέθεσαν στο πόρισμά τους αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι εκπονήθηκε η μελέτη της ΒΕΠΕ Γρεβενών. Εκείνο που όμως μπορώ να πω είναι ότι συγχρόνως έχω καταγγείλει και τους υπαλλήλους οι οποίοι του Υπουργείου, τους ΔΟΕ, στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το ελλειπή πόρισμα το οποίο κατέθεσαν για τη συγκεκριμένη έρευνα την οποία διεξήγαγαν. Ελπίζω όμως οι διαδικασίες να επισπευθούν μετά την ερώτηση που υπέβαλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Νικολόπουλος, στον πρόεδρο της Βουλής για το ίδιο θέμα. Και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε, ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κινηθεί και έχει στείλει επιστολές και ζητάει ενημέρωση επίσημη από την Περιφερειακή Αρχή.